υπάρχουν πολλά ζητήματα με το κράτος δικαίου και το επόμενο που έρχεται, σας θυμίζω, είναι το νομοσχέδιο για τους ποινικούς κώδικες και το ποινικό δίκαιο, ένα. Δύο, έρχεται το νομοθέτημα για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, τα λέμε μη κρατικά, αλλά έχουν καταλάβει περισσότεροι. Και τρία, ήρθε και αυτή η κίνηση της Ολομέλειας του Αερίου Πάγου κατά πλειοψηφία να απαντήσει αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα για το κράτος δικαίου. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε την οπτική ενός εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων της χώρας, καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου και της Κοινωνικής Διοίκησης και πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, του κυρίου Ξενοφόντα Κοντιάδη. Καλημέρα κύριε Κοντιάδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Θέλω κύριε Κοντιάδη να σας ρωτήσω αν έχει συμβεί ξανά στα ευρωπαϊκά, δεν θα πάω ευρύτερα, χρονικά, η Ολομέλεια ενός ανωτάτου δικαστηρίου να εκδίδει απόφαση, γνωμοδότηση, άποψη, δήλωση, πέστε το όπως θέλετε, κατά ενός στιγνά, σκληρά πολιτικού κειμένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Θυμάμαι την πρωτοβουλία της κυρίας Θάνου πριν από μερικά χρόνια ως Προέδρου του Αρείου Πάγου, που είχε εμπλακεί σε μια συζήτηση με τα για τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ωστόσο είναι πράγματι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Κατά τη γνώμη σας υπερβαίνει τα εσκαμμένα, μπορεί να θεωρηθεί από πλευράς της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως απτή απόδειξη εμπλοκής της εκτελεστικής νομοθετικής με τη δικαστική εξουσία? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο διακριτές λειτουργίες. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα όργανο το οποίο έχει ένα καθοριστικό ρόλο στα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούμενο από εκλεγμένους ευρωβουλευτές. Από την άλλη έχουμε ένα από τα ανώτατα δικαστήρια μιας χώρας, η οποία έχει δεχθεί ένα ντροπιαστικό ψήφισμα πριν από λίγες μέρες, το οποίο αναφέρεται και στην κακή λειτουργία, όπως την χαρακτηρίζει, της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Το να έρθει αυτό το ανώτατο δικαστήριο και να απαντήσει, θα έλεγα ότι πέραν του ότι είναι καινοφανές, πράγματι δημιουργεί υπόνοιες ότι εμπλέκεται σε μια συζήτηση στην οποία δεν έχει ρόλο. Δεν είναι αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας και δι' ενός ανώτατου δικαστηρίου να συνομιλεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αξιολογεί ένα ψήφισμα το οποίο αφορά τη χώρα μας συνολικά. Βλέπουμε άλλωστε φιλοκυβερνητικά μέσα να το χρησιμοποιούν αυτό που έγινε χθες ως μια δικαίωση κατά κάποιο τρόπο της κυβέρνησης κτλ. Δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης να γίνεται συνήγορος μιας κυβέρνησης η οποία δέχεται από ένα διεθνές ευρωπαϊκό εμπροκειμένο όργανο εκλεγμένων συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε ένα ψήφισμα για τα κακώς κείμενα στο κράτος δικαίου της χώρας μας. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος του και δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή στην ελληνική δικαιοσύνη να ανακατεύεται, για να το πω απλά, σε μια τέτοια υπόθεση. Κύριε Κοντιάβη, εγώ θα περίμενα η κυβέρνηση με το όποιο σκεπτικό της να απαντήσει αυτή στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί απαντά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μέρος των οποίων ευρωβουλευτές τους ψήφισαν αυτό το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως θα περίμενε κανείς η κυβέρνηση που το δικαιούται και θα ήταν και υποχρέωσή της να απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, και γιατί για άλλο λόγο ζήτησα σήμερα να συνομιλήσουμε, θέλω να κλείσω αυτό το κομμάτι ως εξής. Ο Άριος Πάγος αναφέρεται σε μια σειρά ζητημάτων. Θα μείνω σε ένα, στην υπόθεση των Τεμπών. Και λέει ότι η ανάκριση για την τραγωδία προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Εμείς εδώ, κύριε Κοντιάδη, έχουμε τους χαροκαμένους γονείς επί 10 μέρες που μας λένε ότι όχι απλά δεν προχωράμε γρήγορους ρυθμούς, αλλά ότι όταν πήγαν στον Άριο Πάγο, εδώ ακούστηκε σε αυτή τη συχνότητα, τους είπαν εντάξει παιδιά τον μπάζωμα τώρα, ό,τι έγινε έγινε, προχωρήστε τη ζωή σας, πηγαίνετε και σε μια εκκλησία να βρείτε παρηγοριά. Αυτό εννοούν γοργούς ρυθμούς.
Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία θα όφιλε να απαντήσει στις όποιες αιτιάσεις δέχεται και δεν τις δέχεται μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι καινούριο. Θα περίμενα λοιπόν να απαντήσει όχι με λόγια και με διοικητικές ολομέλειες, αλλά με έργα, με την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής δικαιοσύνης. Εδώ έχουμε υποθέσεις οι οποίες είναι κορυφαίας σημασίας, έχουν απασχολήσει όλη την Ευρώπη, όλο τον πλανήτη θα έλεγα, στα μίντια αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, σε ό,τι αφορά την Πύλο, σε ό,τι αφορά, για να πάω και λίγο πιο πίσω, στις υποκλοπές. Οι υποκλοπές έχουμε μηνυτήριες αναφορές από τα τέλη του καλοκαιριού του 2022 και τώρα έχουμε μπει στις αρχές του 2024. Η υπόθεση είχε οριμάσει από τους δύο εισαγγελείς που είχαν χρεωθεί τους φακέλους και ξαφνικά οι φάκελοι μετακινήθηκαν από τους δύο αυτούς ανακριτές σε έναν άλλο ανώτατο δικαστή. Αυτό σημαίνει περαιτέρω καθυστέρηση. Εδώ λοιπόν δεν χωρούν απαντήσεις ότι κακώς μας ψέγουν για καθυστέρηση. Εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις. Και η μόνη απάντηση που θα μπορούσε να υπάρξει θα ήταν επιτάχυνση των διαδικασιών. Περιμένουμε επιτάχυνση των διαδικασιών, των δικαστικών διαδικασιών σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, σε ό,τι αφορά την Πύλο, για την οποία μαθαίνω ότι υπάρχουν και, αν θέλετε, εμπόδια τα οποία τίθενται σε ανεξάρτητα όργανα όπως ο συνήγορος πολίτη που θέλουν να διερευνήσουν όσα έγιναν, και αντί να τον διευκολύνει το λιμενικό και άλλα κρατικά όργανα, εν πάση περιπτώσει δεν τον διευκολύνει, για να το θέσω έτσι. Θα περιμέναμε λοιπόν η απάντηση να είναι έργα και όχι ανακοινώσεις. Πάω στο κυρίως θέμα για το οποίο σας ζήτησα σήμερα να συμβάλλετε με τη σκέψη σας και την επιστημονική σας κατάρτιση. Υπάρχει μπροστά μας το νομοσχέδιο για την ίδρυση, για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων, θα το πω ακριβώς, και την ίδρυση μη κρατικών. Η συζήτηση γίνεται και γίνεται και δημοσιογραφικά για τα ιδιωτικά, το χαρακτήρα τους, την ποιότητά τους. Αλλά από αυτή τη συζήτηση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μία εκ των οποίων είστε κι εσείς, λείπει το βασικό. Αν αυτή τη στιγμή δηλαδή το όλο νομοσχέδιο καταστρατηγεί τον πυρήνα, το σκληρό πυρήνα των συνταγματικών προνοιών από το 1975, εάν τον καταστρατηγεί με όποιες αναθεωρήσεις, και εννοώ το άρθρο 16, διότι εδώ έχω ακούσει ερμηνείες και από συναδέλφους σας που λένε ότι, ξέρετε, με παραρτήματα γίνεται, δεν καταστρατηγεί το Σύνταγμα. Η συζήτηση είναι για μένα κέρια σημασίας, διότι μιλάμε για κράτος δικαίου, αν εδώ στην ουσία, θα το πω λαϊκά, τριπλάρουμε το Σύνταγμα. Κύριε Σαχίνη, καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο στην μικρή εισαγωγή που κάνατε. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η συζήτηση για τους κώδικες, τους ποινικούς και τους οικονομικούς κώδικες, η συζήτηση για το κράτος δικαίου και τον Άριο Πάγο και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια, όλα αυτά είναι ζητήματα με συνταγματικό ενδιαφέρον και βλέπουμε συνεχώς να υπάρχουν εντάσεις, ρήξεις, αμφισβητήσεις. Προφανώς στο ζήτημα του άρθρου 16 έχουμε κάτι το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, απορία. Πώς δηλαδή παρακάμπτεται ξαφνικά με αυτόν τον τρόπο μια διάταξη η οποία είναι σαφέστατη. Δεν χρειάζεται ερμηνεία από νομικούς η διάταξη αυτή. Και κανένας δεν αμφισβητεί ότι το Σύνταγμα λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Γιατί επιχειρήθηκε να αλλάξει το άρθρο 16 με μεγάλες συνταγματικές και πολιτικές συζητήσεις και κοινοβουλευτικές συζητήσεις τα τελευταία 30 χρόνια και δεν άλλαξε? Ακριβώς επειδή δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξαφνικά αυτή η συζήτηση που γίνεται επί 30 χρόνια, να το αλλάξουμε για να επιτραπεί ή να μην το αλλάξουμε για να μην επιτραπεί, τροποποιείται και γίνεται μια συζήτηση, αν μπορεί και χωρίς να το αλλάξουμε να επιτραπεί. Αυτό κάτι δείχνει. Και προσωπικά δεν καταλαβαίνω και γιατί είναι τόσο βιαστικό να γίνει αυτό, ενώ η αναθεώρηση θα ξεκινήσει στα τέλη του χρόνου, θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για την αλλαγή του 16. Βλέπω ότι και άλλες πολιτικές δυνάμεις πέρα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχουν μια διάθεση αυτή τη φορά να προχωρήσουν σε μια τροποποίηση και ανταυτού
βρισκόμαστε σε νομοσχέδιο το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά η αντισταματικότητά του, δεν έχει όμως αναδειχθεί επαρκώς ότι έχει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή? Και αυτό πολύ φοβούμε ότι θα εκπέσει, αν δεν εκπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα εκπέσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ίσως και σε εκείνους οι οποίοι λένε «Α, θα ξεπεράσουμε την ρητή συνταγματική διάταξη για την αποκλειστική παροχή ανώτατης της εκπαίδευσης από δημόσια πανεπιστήμια και ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται», λέει το Σύνταγμα. Απαγορεύεται. Το απαγορεύεται πώς θα γίνει, επιτρέπεται. Εντάξει, είναι μια θεωρητική συζήτηση, την οποία δεν ξέρω αν θέλετε να την κάνουμε τώρα. Εκτός από αυτό όμως, επικαλούνται το ευρωπαϊκό δίκαιο για να ξεπεράσουμε το Σύνταγμα και δεν αντιλαμβάνονται ότι το νομοσχέδιο είναι αντίθετο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Διότι επιβάλλει διάφορους περιορισμούς στην εγκατάσταση αυτών των ιδρυμάτων, τους οποίους φοβάμαι ότι δεν θα τους δεχθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά μάλιστα όταν θα έχουμε δύο ταχύτητες. Θα έχουμε παραρτήματα με τη μορφή των κολεγίων που λειτουργούν σήμερα, με πολύ μικρές, αν θέλετε, δικλείδες σε ό,τι αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο τους, τα οποία δίνουν πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα, και από την άλλη πλευρά θα έχουμε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα έχουν αρκετούς περιορισμούς με βάση αυτό το νομοσχέδιο, με βάση το νόμο αν ψηφιστεί πλέον, που θα δίνουν και την ακαδημαϊκή αναγνώριση. Αυτές τις δύο ταχύτητες και αυτούς τους περιορισμούς και το γεγονός, για παράδειγμα, όταν αναφέρουμε στους περιορισμούς, ότι θα μπορούν να είναι μόνο μη κερδοσκοπικά, αυτά έχουν σοβαρά και άλλα, όχι μόνο αυτό, προβλήματα σε σχέση με το ευρωπαϊκό. Και θα βρεθούμε να καταρρεύσουν όλες αυτές οι εγγυήσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει παρακαμφθεί το Σύνταγμα και τελικά να αναβαθμιστούν αυτά τα κολέγια χωρίς περιορισμούς σε κάτι σαν πανεπιστήμιο, που θα παίρνει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν χαμηλό βαθμό για σχολές που έχουν πάρα πολύ ψηλές απαιτήσεις, ιατρικές, νομικές κτλ. Δεν ξέρω τι πτυχιούχοι θα είναι αυτοί. Θα μπορούν όμως, αν τελειώσουν μια ιδιωτική ιατρική σχολή, να χειρουργούν, να θεραπεύουν, να διαγνώσκουν, όπως οι γιατροί που έχουν μπει με 19. Και αυτό προφανώς είναι άλλο ένα ερώτημα. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο ερώτημα, κύριε Σαχίνη, είναι γιατί έχουμε δώσει τόση έμφαση σε όλο αυτό το θέμα, η κυβέρνηση δηλαδή το έχει κάνει, τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα των δημοσίων πανεπιστημίων, τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη στιγμή που ο διαγωνισμός PISA δείχνει το επίπεδο των μαθητών μας, τη στιγμή που το σύστημα εισαγωγής συνεχίζει να έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, τη στιγμή που η ιδιωτικοποίηση της παιδείας με φροντιστήρια, με έξοδα, με είναι μπροστά μας, και ανταυτού εμείς αναλωνόμαστε και πετάμε την μπάλα στο να συζητάμε με ποιο τρόπο τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα λειτουργούν για να χορηγούν και ακαδημαϊκό, όχι μόνο επαγγελματικό τίτλο. Εγώ αυτό το θεωρώ κάτι που συμβαίνει σε μια χώρα σουρεαλιστική, όπως βέβαια σουρεαλιστική ήταν η συζήτηση για την περίφημη πανεπιστημιακή αστυνομία, που έγινε τόσος ντόρος, τόση φασαρία, τόσα δικαστήρια, τόσο μελάνι χύθηκε και τελικά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ενώ ακόμα και το Συμβούλιο Επικρατείας τελικά, ισχυρή μειοψηφία βέβαια, δέχθηκε τη συνταγματικότητά τη, πανεπιστημιακή αστυνομία δεν ήταν ποτέ. Κύριε Κοντιάδη, λέει εδώ ο φίλος μας ο Θάνος, καλημέρα σας. Δυστυχώς, κύριε Κοντιάδη, λέει, όταν έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι, κάποιος κάνει ό,τι θέλει. Προσπερνά και το Σύνταγμα και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κράτος δικαίου, Θάνο. Δεν μπορεί να βαφκαλιζόμαστε για την 20η θέση του Economist. Δεν πάει να γράφει ό,τι θέλει ο Economist. Στην πράξη, αυτό σου λέει ο κύριος Κοντιάδης. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το έλλειμμα που υπάρχει στην αντιπολίτευση κάνει την οποιαδήποτε κυβέρνηση και αυτή την κυβέρνηση λιγότερο προσεκτική. Για να το θέσω πάλι προσεκτικά και εγώ με τη σειρά. Αν υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση και αξιωματική και ευρύτερα αντιπολίτευση, δεν έχουμε ένα κατακαιρματισμό, αυτό που έχει αποκληθεί ένας κοινοβουλευτικός γίγαντας και γύρω του οι 7 νάνοι, τα 7 μικρά κόμματα, οι μικρότερα κόμματα, μικρομεσαία, θα λειτουργούσε διαφορετικά και η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και από την προηγούμενη τετραετία της να μπλοκάρει θεσμικά αντίβαρα, να φημώσει πολλές φωνές στα ΜΜΕ,
ευτυχώς όχι τη δική σας, να επηρεάσει ανεξάρτητες αρχές, να ελέγξει κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όλα αυτά επηρεάζουν και τον τρόπο που βλέπει το ίδιο το Σύνταγμα. Ο φίλος ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα κύριε Κοντιάδη. Σας παρακαλώ, λέει, πριν αποχωρήσετε από τη συζήτηση, επειδή έρχεται και άλλο νομοσχέδιο στο κεφάλι μας και αφορά τους ποινικούς κώδικες για τον κώδικα ποινικής δικονομίας, θα ήθελα, λέει, ένα σχόλιο, διότι εδώ ακούω από όλους τους νομικούς κύκλους και τις πανεπιστημιακές σχολές και τους ποινικολόγους ότι εδώ πάμε σε ένα νομοσχέδιο χωρίς καν να υπάρχει ουσιώδης νομοπαρασκευαστική επεξεργασία. Πώς έτσι, λέει, γίνονται οι νόμοι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση και βέβαια αυτό ισχύει και για τον ποινικό κώδικα και για τον κώδικα ποινικής οικονομίας, να προηγείται μια επιτροπή με προβεβλημένους καθηγητές και στελέχη βέβαια της δικαιοσύνης και δικαστικούς λειτουργούς και παράγοντες του υπουργού δικαιοσύνης ανώτατους που επεξεργάζονται αυτά τα νομοθετήματα. Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό κάθε φορά. Εδώ είχαμε μια επιτροπή στην οποία δεν μετήχαν από ό,τι γνωρίζω ακαδημαϊκοί και ανώτατοι δικαστές. Συμμετείχαν κάποια στελέχη του Υπουργείου, τα οποία κατέληξαν σε κάποιες προτάσεις οι οποίες αφορούν την αυστηροποίηση των ποινών, κατά κύριο λόγο. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να το ακούσει θετικά. Πράγματι, το να έχουμε για μια ανθρωποκτονία εξαμελίας μια ποινή μόνο 3 μηνών είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό. Δηλαδή, εσείς αν περάσετε μεθυσμένος με ένα κόκκινο, μπορεί να... Αυτό που σας λέω δεν είναι φανταστικό παράδειγμα, είναι πραγματικό. Μπορεί να υποστείτε μια ποινή 5 μηνών. 5 μηνών εξαγοράσιμων, να πάτε σπίτι σας την άλλη μέρα και κάποιος άνθρωπος και κάποια οικογένεια να θρυνεί έναν νεκρό. Εδώ καταλαβαίνω την αυστηροποίηση. Αλλά σε κάποια άλλα σημεία δεν είναι τόσο εύστοχη. Αυτό μπορώ να το συζητήσω. Δηλαδή, πού οι ποινές πρέπει να αυστηροποιηθούν, πού να μην αυστηροποιηθούν, πού ήταν εδώ υπερβολικές. Αυτό που για μένα είναι το εσφαλμένο και θα έπρεπε να επικεντρώσουμε την κριτική μας είναι ότι μια αυστηροποίηση ποινών πρέπει πάντα να συνοδεύεται από διεύρυνση των εγγυήσεων δίκαιης δίκης και των δικαιωμάτων των εκάστοτε κατηγορούμενων. Εδώ βλέπουμε στον κώδικα ποινικής δικαιοσύνης εν ονόματι μιας επιτάχυνσης των δικών, που αμφιβάλλω και αν θα επιτευχθεί με τον τρόπο που επιδιώκεται, να μειώνονται αυτές οι εγγύσεις. Να πηγαίνουμε από τριμελή δικαστήρια σε μονομελή. Να ματαιώνονται η διαδικασία των βουλευμάτων. Να έχουμε αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της έκτησης ποινής. Άρα, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να συλλογιστούμε και να πούμε ναι, ενδεχομένως κάπου χρειάζεται αυστηροποίηση ποινών. Μπορεί όμως αυτό να συνοδεύεται από μείωση των εγγυήσεων, των δικονομικών εγγυήσεων? Όχι. Και τρίτον, υπάρχει ένα τρίτο, μια τρίτη διάσταση εδώ, ένα τρίτο σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Πού είναι οι φυλακές μας? Πώς με την αυστηροποίηση και με αυτές τις πιο, αν θέλετε, ευέλικτες διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης θα έχουμε αύξηση εκείνων οι οποίοι θα πρέπει να κρατηθούν στις φυλακές? Και πού θα κρατηθούν, σε ποιες φυλακές? Σε αυτές για τις οποίες επίσης η χώρα μας έχει καταδικαστεί κατά επανάληψη για άθλιες συνθήκες κράτησης? Στις καινούριες φυλακές που περιμένουμε τώρα να χτιστούν? Είναι άθλια τα δεδομένα μέσα στις φυλακές και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη όταν κάνει μία μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και των ποινικών κωδικών. Θέλω, κύριε Κοντιάδη, αφού σας ευχαριστήσω και θα τα ξαναπούμε, θέλω να κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Θάνου που το βρίσκω εύστοχο. Κύριε Κοντιάδη, λέει, υπηρετείτε το συνταγματικό δίκαιο. Θέλω ειλικρινά, λέει, να μου πείτε, η πρόεδρος της Δημοκρατίας τι ρόλο έχει σήμερα ως ρυθμιστής του πολιτεύματος? Διακοσμητικό? Γίνεται το έλα να δεις με τα Τέμπη? Γίνεται παρέκκληση του συντάγματος με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα παραρτήματα? Γίνεται αυτό που γίνεται με τους ποινικούς κώδικες? Γίνεται χαμός με την ιδιωτικοποίηση στην υγεία? Δεν έχει ρόλο? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά το 1986 έχει αποψηλωθεί από τις περισσότερες ουσιαστικές του αρμοδιότητες. Ρυθμιστικός ρόλος, σύμφωνα και με το 30 του συντάγματος του πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνω στη
διακυβέρνηση της χώρας, ούτε στο κοινοβουλευτικό έργο. Έχει πολύ ρητά προσδιορισμένες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, δεν έχει κανένα ρόλο. Δεν μπορεί να έρθει. Έχουμε τη διάκριση των εξουσιών. Να έρθει ο πρόεδρος Δημοκρατίας και να πει στον Άριο Πάγο, στη Βουλή Δημοκρατίας, κάνε διαφορετικά τη δουλειά σου. Μπορεί βέβαια να κάνει μια σύσκεψη όπως έχει κάνει πέρσι, αν θυμάμαι καλά, με τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και να συζητήσει για το πώς μπορεί να βελτιωθούν οι συνθήκες απονομής δικαιοσύνης στη χώρα. Με έναν τρόπο όμως διαβουλευτικό και ανταλλαγής απόψεων, όχι παρεμβατικό. Σε ό,τι αφορά το έργο της κυβέρνησης ή αν θέλετε εδώ με τα νομοσχέδια που αναφέρατε, αυτό που μπορεί να κάνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι να αναπέμψει ένα νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, θεωρώντας ότι έχει ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Και εκεί όμως το Σύνταγμα προβλέπει ότι αν αυτό το νομοσχέδιο, παρά την αναπομπή, υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, θα περάσει. Δεν έχει δηλαδή άρνηση κυρία πραγματική. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με βάση το ισχύον Σύνταγμα. Ίσως θα έπρεπε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες, αλλά αυτό είναι θέμα συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να λύσει τέτοιου τύπου προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας της χώρας, αν ανέπεμπε ένα νομοσχέδιο διότι καταστρατηγεί το Σύνταγμα, όπως για την παιδεία, για την εκπαίδευση την ανώτατη, ναι, μένω, ισχύει αυτό που λέτε, δεν έχει δικαίωμα αρνήσης συγκυρίας. Σε επίπεδο όμως συμβολισμού θα ήταν πολύ ισχυρό. Δεν θα ήταν απλό. Από την άλλη πλευρά θα είχαμε και έναν άλλο συμβολισμό βέβαια, και να σας πω ποιος θα είναι, λέγοντας πρώτα όμως ότι στα 49 χρόνια ισχύως του συντάγματος μας κανένας πρόεδρος ποτέ από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τον Κωστή Στεφανόπουλο μέχρι και τον Προκόπη Παυλόπουλο, κανένας δεν ανέπεψε ποτέ νομοσχέδιο. Σωστό αυτό. Ειδικά όταν ένα νομοσχέδιο μάλλον έχει υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία, όπως συμβαίνει συνήθως στα νομοσχέδια τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μετά το 2019, δεν έχει και νόημα. Γιατί αφού έχει ήδη υπερψηφιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία, προφανώς θα ξαναυπερψηφιστεί και αυτό μπορεί να σημαίνει απώλεια του κύρους του Προέδρου. Μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Δεν είναι ένα όπλο που το τραβάς και πυροβολείς χωρίς περίσκεψη. Γιατί η σφαίρα μπορεί να γυρίσει πίσω. Άρα λέτε ότι εδώ θεσμικά είναι... Εδώ θεσμικά ο ρόλος του ελεγκτή της συνταγματικότητας ανήκει όχι στον πρόεδρο, στην πρόεδρο εν προκειμένου, αλλά στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη, στο Συμβούλιο Επικρατείας, που θα κληθεί να κρίνει αυτό το νομοσχέδιο όταν γίνει νόμος και όταν μια διοικητική πράξη που θα προκύψει σε εκτέλεση αυτού του νόμου προσβληθεί στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Κύριε Κοντιάδη, πριν σας αποχαιρετήσω, και ο Δημήτρης μου λέει, μα είναι κράτος δικαίου να μειώνεται συνεχώς ο ρόλος των λεγόμενων θεσμικών αντιβάρων όπως οι ανεξάρτητες αρχές? Αυτό και μόνο δεν είναι απόδειξη σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας? Ναι, είναι. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Το επισημαίνει στο ψήφισμά του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουν επισημάνει πάρα πολλά άλλα ανεξάρτητα όργανα, διεθνή και όχι μόνο. Το έχουμε επισημάνει συνταγματολόγοι και άλλοι εδώ και πολλούς μήνες, αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη δυνατότητα πέρα από το να μιλάμε, όπου μας δίνεται βήμα να το κάνουμε. Κύριε Κοντιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαγίνη. Καλημέρα σας.